Ο Πυραυλούς κρούζ εκτόξευσε η Βόρεια Κορέα προς θαλάσσια περιοχή σε δυτική κατεύθυνση, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Νότιας Κορέας, καθώς συνεχίζει τη σειρά δοκιμών όπλων που διεξάγει με εντατικό ρυθμό και φέτος. Ο κορεάτικο στρατός εντόπισε την εκτόξευση των άγνωστων πυράβλων προς την κατεύθυνση της δυτικής θάλασσας που είναι επίσης γνωστή ως κίτρινη θάλασσα περί τις 7 το πρωί τοπική ώρα σύμφωνα με το επιτελείο. Οι υπηρεσίε πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Νότια Κορέα διεξάγουν λεπτομερή ανάλυση τη δοκιμή αυτή, όπω πρόσθεσε η ίδια πηγή. Πρόκειται για την τρίτη δοκιμή πυράβλων μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο τη μία εβδομάδα. Η προηγούμενη δοκιμία έγινε την Κυριακή. Κατά την ανακοίνωση του επιτελείου στη Σεούλ, ο στρατό μα συνεργάζεται στενά με τι Ηνωμένε ενώ ενισχύει την επιτήρηση και την επαγρύπνηση και παρακολουθεί στενά τι δραστηριότητε τη Βόρεια Κορέα. Αντίθετα με τι δοκιμέ βαλιστικών πυράβλων, οι εκτοξεύσει πυράβλων κρού δεν είναι απαγορευμένε δύναμη των κυρώσεων του ΟΗΕ σε βάρο τη Πιόνγκιανγκ. Επισημαίνεται ότι την περασμένη Τετάρτη η Βόρεια Κορέα προχώρησε στην εκτόξευση πυραυλών κρούς προς την κατεύθυνση της Κίτρινης Θάλασσας διαβεβαιώνοντας πως δοκιμάστηκε νέα γενιά στρατηγικών οπλικών συστημάτων του είδους. Το επίσημο βορειοκορεάτικο πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε εξάλλου πως ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκούν, επέβλεψε προσωπικά την δοκιμαστική εκτόξευση δύο πυράβλων κρούζ από υποβρύχιο. Η ένταση ανάμεσα στη Βόρεια και τη Νότια Κορέα δεν πάβει να κλιμακώνεται τους τελευταίους μήνες. Οι δύο κυβερνήσεις ανέστηλαν συμφωνίες που σύναψαν το 2018 για να προλαμβάνονται επεισόδια στα σύνορά τους, ενισχύσαν τις δυνάμεις τους στην άκρο στρατιωτικοποιημένη μεθόριο και προχώρησαν σε γυμνάσια του πυροβολικού με πραγματικά πυρά η μία προς την κατεύθυνση της άλλης. Τα γειτονικά κράτη παραμένουν από τεχνική άποψη σε εμπόλεμη κατάσταση καθώς ο πόλεμος της Κορέας τερματίστηκε με ανακοχή δεν υπεγράφει ποτέ όμως συμφωνία ειρηνής.